ιδέα. Να σας ακούσουμε. Είναι ο κύριος Χριστόφορος Τζερμιάς, επιστημονικός διευθυντής IQ Intensive Quality Dermatology. Τα είπα σωστά? Πολύ και σωστά. Και γενικά εσείς έχετε μία εξειδίκευση στην ακμή. Βεβαίως. Ωραία. Να ξεκινήσουμε με το τι είναι η ακμή. Καλύτερα να πούμε ότι έχω μία εξειδίκευση στα laser και στα energy based devices. Γιατί είμαι εξειδικευμένος και αφιερωμένος σε αυτό το τομέα. Μάλιστα. Σε όλες τις δερματικές παθήσεις. Πολύ ωραία. Εύκολα δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω. Το λέιζερ πρέπει να είναι και πιο γρήγορο, σωστά, να έχει μια θεραπεία έχει μια πιο άμεση. Για την ακμή. Και έχει μια ένδειξη για την ακμή. Τι είναι η ακμή, θα μου πείτε? Η ακμή είναι μια φλεγμονώδης νόσος του δέρματος, που ξεκινά από την εφηβεία, αλλά μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και στην ενήλικη ζωή. Έχει να κάνει με το ότι οι σηματογόνοι αδένες, αυτοί δηλαδή που είναι δίπλα στον τροχικό θύλακα, κατά κάποιον τρόπο υπερδραστηριοποιούνται. Κατά κάποιον τρόπο φράζεται ο πόρος που οδηγεί το σμίγμα προς το δέρμα. Οπότε ο σηματογόνος αδένας δεν έχει πού να πάει το σμίγμα του, φουσκώνει, φλεγμένη. Άρα από σμίγμα ξεκινάει. Ναι. Και επειδή καταλαβαίνω ότι υπάρχουν διαφορετικά είδη ακμής, για να το πω απλά, στην ακμή για τους εφήβους. Ναι. Είναι δηλαδή σμίγμα το οποίο δεν μπορεί να βγει προς τα έξω ουσιαστικά. Έχουμε να κάνουμε με μια γενετική προδιάθεση. Έχουμε να κάνουμε με ένα πρόσωπο το οποίο έχει μια προδιάθεση ακνεϊκή, άρα δημιουργεί. Πώς το καταλαβαίνει αυτό η μαμά, από τη μικρή ηλικία? Ναι, από τη μικρή ηλικία, από το ιστορικό της οικογένειας. Και στην περίπτωση αυτών των παιδιών έχουμε μια πιο μεγάλη κερατινοποίηση, δηλαδή παράγονται πιο πολλά κερατινοκύτταρα στην επιφάνεια, με αποτέλεσμα εύκολα να κλείνει ο πόρος του σηματογόνου αδένα. Αν για κάποιο λόγο τώρα έχουμε μια ξαφνική άνοδο των ανδρογόνων στην εφηβεία, ναι, τότε οι σηματογόνοι αδένες απότομα αρχίζουν και υπερλειτουργούν, το σμίγμα παράγεται, φράσεται ο πόρος. Το πριν και μετά είναι εντυπωσιακό σε κάποιες φωτογραφίες που βλέπουμε εδώ. Εντάξει, ναι. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε και κάποια έτσι αγοράκια στην εφηβική του ηλικία. Τι πρέπει να κάνει ο γονιός εκείνη την ώρα, γιατί το αγόρι δεν ξέρει προφανώς που πάει στο σχολείο πώς πρέπει να καθαρίζει το πρόσωπό του και πώς καλύτερα πρέπει να το αντιμετωπίσει. Να επισκεφτεί έναν δερματολόγο. Αμέσως. Οποίος... Να μην πάει μια μάμα μόνη στο φαρμακείο και να ρωτάει. Είναι λάθος αυτό. Γιατί υπάρχουν πολλά ίδια ακμής. Γιατί μετά μπορούν να το κάνουν και χειρότερα. Ναι, γιατί μπορεί να δοθεί λάθος προϊόν, μπορεί η ακμή να είναι μια απλή φαγεσορική ακμή, οπότε χρειάζεται άλλη αντιμετώπιση. Δηλαδή, ποια είναι η φαγέσορες είναι αυτά που λέμε τα μαύρα σημαδάκια που βλέπουμε στο δέρμα, όταν είναι οι ανοιχτοί φαγέσορες. Αυτά όταν που έχουμε όμως, στη μύτη συνήθως. Στη μύτη και σε άλλα σημεία. Αυτά δεν είναι απλά. Κάνεις ένα καθαρισμό και φεύγουν. Ναι, αλλά υπάρχουν και κλειστοί φαγέσορες που δεν έχει βγει ακόμα το βίσμα προς τα έξω, το μαύρο. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι έχουμε παραγωγή κερατινοκυτάρων πιο πολλά και έτσι φράσεται ο πόρος των σηματογόνων αδένων. Όταν έχει βγει το βίσμα της κερατίνης προς τα έξω, φαίνεται το μαύρο στίγμα. Υπάρχει όμως περίπτωση να μην έχει βγει ακόμη έξω και να δημιουργεί ένα λουφάκι στο χρώμα της επιδερμίδας. Άρα δεν είναι έτσι απλό. Δεν μπορεί να βγάλει κάποιος απλά έτσι ένα συμπέρασμα, ναι, για το τι υπάρχει στο, ναι, πρόσωπο του παιδιού. Μπορεί να είναι μια απλή φαγεσορική. Να ρωτήσω, όσο πιο νωρίς έρθει στο γιατρό, τόσο καλύτερα? Πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Διότι έτσι προλαμβάνεται. Ποια είναι τα πρώτα δείγματα που θα κάνουν τη μαμά να πει αγόρι μου, κοριτσάκι μου? Συνήθως, νομίζω στα αγόρια πάμε στον γιατρό. Αυτά τα μαύρα στίγματα. Τα μαύρα στίγματα. Ή τα λοφάκια στο χρώμα της επιδερμίδας που είναι οι κλειστοί φαγέσορες. Τα ποια? Τα λοφάκια στο χρώμα της επιδερμίδας που είναι οι κλειστοί φαγέσορες. Οι ανοιχτοί φαγέσορες είναι τα μαύρα σαν στίγματα. Σαν κουνούπι που είναι δηλαδή. Ναι, αλλά όχι κόκκινο. Λίγο. Όχι κόκκινο, στο χρώμα της επιδερμίδας. Αυτά είναι τα πρώτα δείγματα. Και το ίδιο πρέπει να προσέχουν και οι ενήλικες γυναίκες, τα κορίτσια που πιθανόν δεν είχαν εφηβεία, δεν είχαν εφηβική ακμή, όταν δημιουργείται μια ακμή αποκαλυντικά. Οπότε πάλι ξεκινάνε με φαγέσορες. Λοιπόν, θα σας πω εγώ προσωπική μου εμπειρία. Να πούμε τώρα ότι μιλάμε για την ηλικία 8-12. Okay. Στα αγόρια, και σωστά. Αργότερα, και αργότερα. Και αργότερα. Ναι, ναι. Και αργότερα. Έχετε σπουδάσει έξω? Έχω κάνει την εξειδίκευση μου. Την εξειδίκευση, γιατί σας βλέπω τον τρόπο που μιλάτε. Εγώ όταν ήμουν στο Alter και δούλευα εκεί, γενικά είμαι πάρα πολύ προσεκτική με τον καθαρισμό του προσώπου μου. Έχω και μία τρέλα να πλώ συνέχεια τα χέρια μου. Δηλαδή δεν είμαι μία που δεν περιποιείται ή θα πάρει ένα πινέλο. Είμαι πολύ προσεκτική. Πάρα πολύ προσεκτική. Και πάντα είχα μία επιδερμίδα αλαβάστρινη. Δηλαδή ούτε ένα σπυράκι. Από μικρό κορίτσι. Και ξυπνάω παιδιά μια μέρα στο Alter και είναι όλο μου το πρόσωπο σπυριά. Που είναι λίγο, εντάξει, θα μου πει τι έγινε. Ακμή αποκαλυντικά. Ναι, έπαθα ακμή αποκαλυντικά. Γι' αυτό και πρέπει να προσέχουμε, εάν το πάθατε ήδη μία φορά αυτό,
θα πρέπει να προσέχετε κατά πρώτον. Τώρα μην το λέτε, αφήστε με. Πείτε για όταν, όταν εμφανίζεται μία ακμή αποκαλυντικά, ναι, θα πρέπει να δούμε και ένα ορμονικό υπόβαθρο. Μήπως συνέπεσε μία ορμονική ανακατάταξη, μία απότομη αύξηση των ανδρογόνων. Σε πολλές γυναίκες πάντως συμβαίνει. Είτε αποκαλυντικά είτε από κρέμες. Ναι, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και ένα ορμονικό υπόβαθρο. Δεν μπορεί έτσι ξαφνικά. Όχι πάντα. Ναι, όχι πάντα. Αλλά μπορεί και μια χρόνια χρήση ακατάλληλων καλλιντικών σε συνδυασμό με ένα, εν πάση περιπτώσει, ελαφρά προδιατεθειμένο ακνεϊκό δέρμα. Και να συμβεί και μια ορμονική ανακατάταξη, τότε ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων οδηγεί σε αυτό που περιγράψατε ξαφνικά που πάθατε στο Alter. Άρα πρέπει να το βοηθήσεις και ορμονικά. Μπορεί να μην χρειάζεται να σας δώσουμε κάποιο ορμόνι ή κάποιο αντισυλληπτικό. Εγώ δεν είχα πάρει. Αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε το επίπεδο ανδρογόνων και ιστρογόνων σαν ένα check-up. Για να δούμε κάνει η γυναίκα τις εξετάσεις για να δουν από πού προέρχεται κυρίως. Τρίτη με πέμπτη μέρα της περίοδου για να αποκλείσουμε μια πιθανότητα, ας πούμε, δημιουργίας πολυκυστικών οθικών που πολλές φορές υφέρπει και καμιά φορά πρώτο εκδηλώνεται με την εμφάνιση της ακμής, βέβαια πάντα σε συνδυασμό καμιά φορά και με διατραχές περιόδου, αλλά μπορεί να μην υπάρχουν καν διατραχές περιόδου. Να υπάρχει μονάχα η εμφάνιση της ακμής, που σε συνδυασμό με τα καλλιντικά που δεν ήξερε η γυναίκα ότι αυτά θα την επηρεάσουν, ξαφνικά γίνεται αυτή η έξαρση, η απότομη. Με μία τελευταία ερώτηση θέλω να σας χαιρετήσω και να μας ξαναέρθετε στην εκπομπή γιατί τα λέτε πολύ γλυκά. Αντιμετωπίζεται η ακμή είτε στους εφήβους είτε στις γυναίκες. Αντιμετωπίζεται. Και έχουμε η τερματολογία πλέον είναι πάνοπλη, είτε με φάρμακα είτε χωρίς φάρμακα, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορούν να πάρουν φάρμακα. Σωστό. Είτε γιατί είναι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, είτε γιατί είναι έφηβοι ή είναι άνδρες οι οποίοι αθλούνται, οι γυναίκες που αθλούνται έντονα, πάλι δεν μπορούν να πάρουν φάρμακα, ή είναι άνθρωποι που έχουν διάφορες υπατοπάθειες ή νεφροπάθειες ή άλλες νοσηρότητες που δεν τους επιτρέπουν να πάρουν φάρμακα. Σήμερα η δερματολογία έχει τους τρόπους, είτε με φάρμακα είτε χωρίς φάρμακα, να νικήσει την ακμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να μας ξανάρθετε. Και εγώ. Λοιπόν,